1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τον τερματισμό της εισβολής στη χώρα του ζήτησε από τη Ρωσία με διάγγελμά του νωρίς σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολομίντιρ Ζελένσκι. Έκκληση του ιδίου και προς τη Δύση για τη βοήθειά της λέγοντας: σήμερα το πρωί υπερασπιζόμαστε το κράτος μας μόνοι μας. Όπως και χθες, οι ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου παρακολουθούν από μακριά. Το Κρεμλίνο κάλεσε την κυβέρνηση του Ζελένσκι να παραδοθεί, ενώ ο Βλάντιμιρ Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε συζητήσεις με τον Ουκρανό ομολογό του, με επίκεντρο την εγγύηση κατάστασης ενός ουδέτερου καθεστώτος και την υπόσχεση ότι δεν θα υπάρχουν όπλα στο έδαφος του. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο εάν ο Ουκρανικός στρατός σταματήσει τις επιθέσεις και, ως σαφή προειδοποίηση, τόνισε: δεν θέλουμε να κυβερνούν νεοναζί την Ουκρανία. Η Δύση αποφάσισε την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο τους κλάδους της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών. Οι 27 απαιτούν από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές της ενέργειες, να αποσύρει ανεφόρον όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σέβεται πλήρως την εδαφική κυριότητα, την κυριαρχία για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων σύνορων της. Πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν. Είπε ότι σε συμφωνία με τους ηγέτες της G7, πως ο δυτικός κόσμος θα χτυπήσει το ρούβλι, το οποίο έχει ήδη σημαντικές απώλειες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, και ότι θα περιορίσει τις δουλειές της Ρωσίας σε όλα τα νομίσματα. Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσουν σήμερα Παρασκευή τηλεδιάσκεψη κορυφής, προκειμένου να αναλύσουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν. Έκτακτη σύνοδος το Σαββατοκύριακο και των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μέτωπο τώρα των επιχειρήσεων, οι επιθέσεις συνεχίζονται σε όλα τα μέτωπα. Σε υπόγεια καταφύγια σταθμούς του μετρό προσπαθούν να προστατευθούν οι πολίτες. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ενθάρρυνε τους κατοίκους να φτιάξουν κοκτέιλ Μολότοφ για να αμυνθούν και τους σύστησε να αναζητήσουν καταφύγιο. Ειρηνικοί πολίτες, να προσέχετε, μην βγαίνετε από το σπίτι σας, αναφέρει. Έλληνες αναχωρούν οδικώς από την Ουκρανία μέσω Μολδαβίας, καθώς οι συνθήκες ασφάλειας δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν να υπάρξει μια επιχείρηση, λέει ο γενικός πρόξενος στην Οδυσσό. Με θέμα την προετοιμασία της Ελλάδας στην υποδοχή πιθανών προσφυγικών ροών από την Ουκρανία, συνεδρίασε το πρωί η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αποφασίστηκε ο σχεδιασμός προπαρασκευαστικών ενεργειών για το ενδεχόμενο αυτό, αλλά και η παροχή ανθρωπιστικής και τεχνικής βοήθειας σε χώρες που ήδη έχουν δεχθεί προσφυγικές ροές από την Ουκρανία. Βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση της κρίσης υγείας στην Ουκρανία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την ίδια ώρα. Στο πλαίσιο αυτό, απελευθέρωσε επιπλέον 3,5 εκατομμύρια δολάρια από το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για έκτακτες καταστάσεις για την αγορά και την παράδοση επιγόντων ιατρικών προμηθειών. Αυτή η ανθρωπιστική υποστήριξη υγείας αναμένεται να αυξηθεί, σημείωσε ο επικεφαλής του οργανισμού, καθώς πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για να παρέχει ουσιαστική φροντίδα στους ανθρώπους για όλα τα ζητήματα υγείας. Σοβαρές αναμένουν ότι θα είναι επιπτώσεις από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στους τομείς εμπορίου, αγαθών, μετακίνησης, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, μιλώντας στον 984. Ο φόβος της επισιτιστικής κρίσης παγκόσμια είναι ορατός, λέει ο Άλκης Καλαμπόκης. Αμένη παραγωγή και αύξηση τιμών πρώτων υλών θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας, σημειώνει ο πρόεδρος του Σύνδεσμου Εξαγωγέων, καθώς η Ουκρανία είναι η πέμπτη χώρα στην παραγωγή σιτάριου παγκόσμια και η Ευρώπη μόνο εισάγει από αυτή το 88% επίσης του ηλιέλαιου και το 26% του μελιού. Αναφορικά με το δικό μας εξαγωγικό αποτύπωμα, σημειώνει ότι προς την Ουκρανία φεύγει από την Κρήτη το 0,2% των προϊόντων και προς τη Ρωσία το 1%. Νέες ανατιμήσεις προϊόντων, υλών και ελλείψεις πρώτων πυλών εκτιμά ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Μπάμπης Λεκάκης. Δυνατό περιμένει ότι θα είναι το χτύπημα στους μικρομεσαίους, ξυλία, σίδηρο, αλουμίνιο, αλεύρι, οι πρώτες ύλες που εκτιμά ότι θα ανατιμηθούν περαιτέρω και θα επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και κατ' επέκταση των νοικοκυριών. Επίσης σημειώνει ότι η επιβάρυνση αυτή σαφέστατα θα επηρεάσει την κατανάλωση και στη συνέχεια ως ντόμινο τόσο το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη βιωσιμότητά τους, όπως επίσης και τις θέσεις εργασίας.
Μιχάλης Βαμιδάκης, τουριστικά τη Ρωσία και την Ουκρανία την ξεχνάμε για φέτος. Πιστεύω ότι δεν θα επηρεαστεί τουριστικά από την άλλη η κίνηση της Δυτικής Ευρώπης. Ωστόσο, όπως εκτιμάω επιχειρηματίες, τους παράγοντες που φέτος θα επηρεάσουν τον τουρισμό, μάλλον θα είναι η τιμή των καυσίμων και άρα το κόστος εισιτηρίων και διαμονής. Όπως επίσης και το άνοιγμα νέων αγορών που ενδεχόμενα το οικονομικό τους πακέτο δελεάσει περισσότερο τους επισκέπτες. Μανώλης Τσακαλάκης τον 1984, έβαλε το προϊόν ο τουρισμός και ρευστό αυτή την ώρα το σκηνικό. Πολύ αισιόδοξο το σενάριο ότι θα φτάσουμε φέτος υπό τις παρούσες συνθήκες ή όπως εξελίσσονται οι συνθήκες στο 75% της κίνησης του 2019. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων στο Ρέθυμνο και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με ψυχραιμία εκτιμά πως οι απολύσεις εξαιτίας του πολέμου και από τις δύο χώρες που βρίσκονται σε καθεστώς πολέμου θα είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσιλωμένη στη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος με βάση μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και βάση του ενωσιακού κεκτημένου και των αρχών στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει σε απάντησή του ο ύπατος εκπρόσωπος εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέπ Μπορέλ, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη. Στα 15.829 τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, τα 1.121 εξ αυτών στην Κρήτη. 65 θάνατοι ασθενών το ίδιο διάστημα, 4 οι θάνατοι στην Κρήτη, ένας 93χρονος στο Πανεπιστημιακό και 3 ηλικιωμένοι στα Χανιά. 157 οι νοσηλείες σήμερα στα νοσοκομεία του νησιού, 131 οι ασθενείς στις κλινικές COVID και 26 σε ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 19 είναι διασωληνωμένοι. Την έναρξη του νέου προγράμματος κοινοφελούς εργασίες για ανέργους ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Γράφει στο λογαριασμό του στο Twitter. Ξεκίνησε υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίες 8 μήνες διάρκειας για 25.000 ανέργους. Το πρόγραμμα ανλεί πόρους και από το ΕΣΠΑ και καταλήγει με σχέδιο ενισχύουμε την απασχόληση με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Επιστολή με την οποία καταθέτει 21 προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του ΕΦΚΑ και του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και στον διοικητή του Ταμείου ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και έκκληση να επιληθεί άμεσα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες και λογιστές, φοροτεχνικοί. Από τους ελέγχους συγκεκριμένα του κεντρικού συστήματος του ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκαν στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ποσά τα οποία έχουν εξοφληθεί στο παρελθόν και εμφανίζονται ξανά ως οφειλές στους ατομικούς τους λογαριασμούς. Η μη δυνατότητα έκδοση, σημειώνει η ασφαλιστικής ενημερότητας, έχει ως αποτέλεσμα επιχειρηματίες να μην μπορούν να εισπράξουν ποσά που δικαιούνται από το δημόσιο, να μην μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδότησης προσωπικού. Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Ηρακλείου ζητά η Δημοτική Αρχή από την Περιφέρεια. Πάνω από 1.000 καταγραφές ζημιών από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, όπως ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαρίνος Πατακός είπε στον 1984, μετά την επικοινωνία του Δημάρχου με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλο, μόλις ο Δήμος κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα ανοίξει και η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων στους πληγέντες. Μνημονιακή εποχή τέλους για το Δήμο Γόρτινας που κατάφερε για πρώτη φορά μέσα στην τελευταία επταετία να πετύχει τις στοχοθεσίες της προγραμματικής σύμβασης, κοινώς δηλαδή του Μνημονίου, με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να κλείσει μια μαύρη οικονομική τρύπα ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, να φτιάξει ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για να βγει από το καθεστώς επιτήρησης, στο οποίο μπήκε το 2015 σύμφωνα με την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αυτή την ώρα μεταδίδεται έκτακτη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Σοβόλας. Συνεχίζοντας, στάση αναμονής περιμένοντας τις επιδοτήσεις που τις είχε τάξει ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός, τηρούν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Κρήτης μετά τις χθεσινές διαβεβαιώσεις που έλαβαν από τον νέο Υπουργό ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί με την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ να ενημερωθεί και θα τους απαντήσει. Παραμένουμε στα μπλόκα με ανοιχτό το ενδεχόμενο διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, λέει στον 1984 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Χανίων Μανούσος Σταυριανουδάκης, καθώς η κυβέρνηση κρίνει ότι οι παραγωγοί παίρνουν περισσότερα από ό,τι παράγουν. Σημειώνει ότι οι δηλώσεις του
η ΠΑΤ περί της νέας βοήθειας προς τους παραγωγούς παραμένει στα χαρτιά, καθώς ότι τους αναλογεί είναι μόνο 60 εκατομμύρια τα οποία θα πάρουν τον Οκτώβριο από την επιστροφή φόρου στα καύσιμα, τα οποία μεταφράζονται ως 172 ευρώ στον κάθε παραγωγό. Σοβαρές καταγγελίες του Συνεταιριστικού Φορέα Κριτών Ένωσης από τα 11 δείγματα που έστειλε για ανάλυση, μόλις τα 2 ήταν εξαιρετικά παρθένο, τα 8 ήταν παρθένο και το 1 βιομηχανικό. Τα στοιχεία αυτά έδωσαν στη δημοσιότητα χθες τόσο η πρόεδρος του Φορέα και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο πρόεδρος ζητώ συγγνώμη, όπως επίσης και η διευθύνουσα σύμβουλος του Φορέα. Είναι ο κύριος Σταύρος Γαβαλάς και η κυρία Θεανό Βρέτζου αντίστοιχα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπήρωσης Κρήτης, που αποτελεί συνέχεια του ψηφίσματος το οποίο είχε εγκρίνει τον Αύγουστο το 20 για τη στήριξη του παραδοσιακού προϊόντος με την ονομασία Παραδοσιακή Τσεκουδιά. Συγκεκριμένα, με το ψήφισμά του ζωτά από την κυβέρνηση να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη που στρέφεται κατά των διήμερων αμπελουργών και να υιοθετήσει την τροπολογία που προτείνουν και καταθέτουν πανελλαδικά μία σειρά σύλλογοι αμβικούχων και να επαναφέρει στο κείμενο του άρθρου 82 του Τελωνιακού Κώδικα τις ονομασίες Παραδοσιακή Τσεκουδιά και Παραδοσιακό Τσίπορο για τα προϊόντα των διήμερων αποσταγματοποιών. Κοινή επιστολή των Προέδρων των Επιμελητηρίων προς την Ελληνική Πολιτεία με επίγουσα δέσμη προτάσεων για την επιβίωση της οικονομίας των Χανίων από την ενεργειακή φτώχεια. Από 1η Μαρτίου έως 15 Μαρτίου αναμένεται να διαρκέσουν οι διάμεσες εκπτώσεις του Ηράκλειο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η αγορά κινήθηκε το διάστημα που πέρασε σε χαμηλά επίπεδα. Το 71% των καταστημάτων πανελλαδικά θα συνεχίσει τις προσφορές και μετά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς ο τζίρος ήταν ιδιαίτερα χαμηλός, αναφέρει σε ανακοίνωσή της και η ΕΣΕ. Δύο περιστατικά ξυλοδαρμού σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στο Ηράκλειο. Στο πρώτο ενεπλάκησαν δύο Έλληνες, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους στην οδό Ήβης στα ξημερώματα της Παρασκευής και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι. Ο δεύτερος ξυλοδαρμός σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα στην πλατεία Αγίου Τίτου, όπου ένας αλλοδαπός δέχθηκε επίθεση από αγνώστους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τροχαίο επί του ΒΟΑΚ το πρωί, λίγο πριν από το κτέος, στο ρεύμα προς Χερσόνησο, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Προληπτικά στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, όπως έγινε γνωστό. Στον αέρα, δικαστική έρευνα για τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Μανχάταν κατηγορείται ότι κολλησιεργεί. Πέντε ακόμα χώρες πρόκειται να παράγουν εμβόλια με βάση το mRNA στο μέλλον, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα εμβόλια πρόκειται να παραχθούν σε Σερβία, Βιετνάμ, Ινδονησία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές και μεσοπρόθεσμα και κατά άλλων ασθενειών. 984. Νέα και Sports. Στην ώρα τους. Στο Παρίσι, αντίστοιχη Ρωσία, θα διεξαχθεί ο τελικός Champions League και η UEFA άλλαξε την έδρα του τελικού λόγου της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τη φάση των 16 του UEFA Europa League με το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης στην Μπαρτσελόνα να βρίσκεται αντιμέτωπη με την Γαλατά Σαράι, ενώ το μάτς που ξεχωρίζει είναι αυτό της Πόρτο με τη Λιόν. Παράλληλα, για να μείνουμε στο ίδιο πλαίσιο, με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται οι αναμετρήσεις της Πόρτο με τη Λιόν, της Ατλάντα με τη Λεβερκούζεν και της Σεβίλης με την West Ham. Αποδεκατισμένος θα αγωνιστεί όφη στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης εξαιτίας κρουσμάτων κορονοϊού. Την προετοιμασία τους για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ Β' στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League 2 έχουν στρέψει στον εργοτέλη. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η προετοιμασία του Ηροδότου για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦ Ιεράπετρας. Το μυαλό στην αναμέτρηση με τον Πάο Ρουφ την Κυριακή στις Αρχάνες για την 14η αγωνιστική της Γάμα Εθνικής
έχουν στο Γιούχτα. Μεγάλη μάχη δίνει ο ΠΟΑ την Κυριακή στο Ατσαλένιο απέναντι στον Πανιόνιο. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Αλμυρού για την εντός έδρας αναμέτρησή του με τον Πόρο την Κυριακή στο Γάζι. Σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του διπλού για Τσιτσιπά και Λόπες στο Ακαπουλκό. 9.84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός σήμερα, ανέμοια από βορείες διευθύνσεις, στα 5 με 6 μποφόρ έως τους 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84 στο στούντιο. Αγγέλο Δουλγεράκη, Νίκος Φακενάκης, καλό μεσημέρι.